πώς είναι η ζωή σας μετά το MasterChef? Διαφορετική. Και λίγο περίεργη, μπορώ να σου πω. Εσείς στηθήκατε εδώ να μας περιμένετε. Πολύ πουλάμε, τόσο διάσημοι έχουμε γίνει ξαφνικά. Μάγειρες, μάγειρες είμαστε. Πείτε ποιο είναι το πιο περίεργο που σας έχουν προτείνει. Να κάνουμε τα μοντέλα. Εντάξει, αυτό μπορεί να προωθήσει τη δουλειά σας όμως. Όχι. Όταν είσαι μάγειρας, εντάξει, μπορεί να είσαι διάσημος λόγω του MasterChef, να είμαστε. Εντάξει, αυτό είναι... δεν κρατήσει και μια ζωή, αλλά τουλάχιστον να δείξουμε να είμαστε διάσημοι για το φαγητό μας, όχι για τα ρούχα που φοράμε ή για το στήσιμο. Συνέχεια. Έχετε κάποιον που σας έχει συμβουλεύσει? Ποιον ακούτε αυτές τις μεταξύ μας γίνεται. Μεταξύ μας και αλήθεια έχουμε ακούσει τους κριτές, γιατί μετά το παιχνίδι τους έχουμε ρωτήσει και αυτό πηγαίνουμε και τους βλέπουμε και στα εστιατόρια τους και ρωτάμε συμβουλές για αυτό το πράγμα. Είπες ότι μία παίχτρια σου πρότεινε στις αρχές να κάνετε μία fake σχέση. Ναι, άντε, πες σε μένα να τελειώνουμε, άντε, την δεν ήταν η Μαρία μέχρι εκεί. Και υπόλοι... αυτό πάντως δεν ήταν, θα ήταν καλό, γιατί στην πορεία ερωτευτήκατε πραγματικά. Όχι. Δεν έχω πει όνομα και δεν θα πω. Έχετε βρει σπίτι, ψάχνετε. Έχουμε βολευτεί, εφόσον υπομείνουμε. Άμα θέλει η εκπομπή να μας δώσει ένα σπίτι, ψάχνουμε, θα λες. Όχι, έχουμε βρει, έχουμε βολευτεί, όλα είναι μια χαρά. Νότια. Δεν ξέρουμε καν που πέφτει το Νότα και το Βόρειο στην Αθήνα. Ζηλεύετε ο ένας τον άλλον? Λίγο, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Στα λογικά πλαίσια, όπως πάντα. Έχει ψάξει ο ένας το κινητό του άλλου? Είμαστε στη φάση που όταν έρχονται μηνύματα, τα οποία είναι... Είμαστε δίπλα-δίπλα και λέμε όταν έρχεται κάτι το οποίο δεν πρέπει να σταλθεί σε μένα, είτε φωτογραφίες ακατάλληλες ή κάποια μηνύματα κατάλληλα. Δημήτρη, απάντα λίγο σε παρακαλώ ένα ηχητικό και τελειώνει η υπόθεση. Έτσι πάει. Τηλεοπτική πρόταση έχετε δεχτεί να κάνετε μαζί? Υπάρχουν κάποιες κουβέντες μέχρι εκεί. Και από YouTube και τα διάφορα αυτά. Έχει περάσει κάποιο δοκιμαστικό? Το παιδί μαγειρεύει. Δεν είναι δοκιμαστικό αυτό. Νομίζω όλοι οι παίχτες. Όλοι ναι, και ο Βαρθαλίτης ήρθε, νομίζω. Ε? Και πέρυσι ερχόντουσαν παίχτες μετά το MasterChef που μαγειρεύανε σε διάφορες εκπομπές. Δεν νομίζω ότι είναι δοκιμαστικό.